εξέλιξη βρίσκονται ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα οι συνομιλίες στο πλαίσιο του εντατικού διαλόγου για έκκληση του Κυπριακού. Αναμένεται ωστόσο να μην καθυστερήσουν πολύ να ολοκληρωθούν, καθώς όπως είπε και εσύ, ο πρόεδρος θα αναχωρήσει για το εξωτερικό. Λοιπόν, βρίσκονται σε εξέλιξη. Χθες συζητήθηκε το θέμα της ηθαγένειας, το θέμα της νομίμου κατοικίας και τα θέματα των βασικών ελευθεριών και του δικαιώματος ψήφου. Μια συζήτηση που αναμένεται μεταξύ άλλων να συνεχιστεί και σήμερα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, να υπενθυμίσουμε ότι είχε δηλώσει χθες ότι στα πλήστα των θεμάτων που συζητήθηκαν στις διαπραγματεύσεις διαφαίνεται να υπάρχουν συγκλήσεις. Και αναμένουμε να δούμε κατά πόσον κατά τη σημερινή διαδικασία θα προκύψουν περισσότερες συγκλήσεις ή έστω συναντηλήψεις στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε άλλες δηλώσεις, ο πρόεδρος είχε απαντήσει και στον Μουσταφά Κιντζή, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις κατά πόσο οι Έλληνες Κύπροι επιθυμούν την Ομοσπονδία και είχε απαντήσει ότι βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την Ομοσπονδία και κάλεσε όλους να αντιληφθούν και τους υπόλοιπους ότι κάποιες προτάσεις δεν συνάδουν με την Ομοσπονδία όταν εισαγάγουν συστατικά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Αυτή ήταν η χθεσινή απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει κατά τη σημερινή διαδικασία. Λοιπόν, μάλιστα, Θανάση, σε αφήνουμε λοιπόν για την ώρα. Όπως είπαμε, οι συνομιλίες αναμένεται να ολοκληρωθούν. Δεν θα πάνε πάρα πολύ ώρα, γιατί πρέπει να αναχωρήσει ο Πρόεδρος για το εξωτερικό. Οπότε, σε αφήνουμε και θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου τηλεφωνικώς μόλις ολοκληρωθούν για να μας μεταφέρεις τις όποιες δηλώσεις γίνουν. Σε ευχαριστώ, Θανάση. Λοιπόν,